Καλημέρα, καλώς ήρθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για το τι απογειώνει μια προσπάθεια, τι απογειώνει το αποτέλεσμα μια προσπάθειας. Αν θέλεις να μάθεις τι ακριβώς θα πούμε, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις για πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεραπών Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί, ζωντανά μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχεις αναρωτηθεί τι είναι αυτό που ξεχωρίζει μια απλή προσπάθεια και την κάνει σε άριστη? Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει μια απλή κατάσταση και τη μετατρέπει σε εμπειρία? Είναι αυτό το κάτι παραπάνω. Είναι αυτό το παραπάνω που κάνεις που δεν είσαι υποχρεωμένος, αλλά το κάνεις. Είναι αυτό που λέει ο Στέφανος ο Ξενάκης στο βιβλίο του «Το δώρο», το extra mile. Είναι αυτό που είπαμε, όπως είπαμε πιο πριν, μπορείς να κάνεις χωρίς να το περιμένει ο άλλος, δεν είσαι αναγκασμένος, αλλά το κάνεις εσύ και δίνει τη διαφορετικότητα, είναι το μπαχάρι. Είμαστε εδώ στην Άδρο, στο υπέροχο και γραφικό Μπατσί, ένα πολύ ωραίο χωριουδάκι, και στα δωμάτια που μένουμε όταν ήρθαμε, εντάξει, είναι πολύ όμορφα, είναι πολύ ωραία, είμαστε εδώ οικογενειακώς, αλλά η ιδιοκτήτρια έκανε το κάτι παραπάνω για να μας καλωσορίσει. Με το που μπαίνεις στο τραπέζι, περίμενε μια πολύ ωραία συσκευασία με μαρμελάδες τοπικές που τις έχουν παρασκευάσει αυτοί. Είχε στο κρεβάτι πάνω πολύ ωραία διπλωμένο τις πεσέτες και μια πολύ ωραία μικρή πάνινη τσάντα με κεντυμένο πάνω έτσι ένα ωραίο καραβάκι και ένα καλώς ήρθατε. Όπως επίσης και μια συσκευασία κλεισμένη έτσι σε νάιλον, αεροστεγός, με καλύματα για τις ξαπλώστρες που είχε έξω, έτσι ώστε να μην αισθανόμαστε ότι ερχόμαστε σε επαφή με το μαξιλάρι που χρησιμοποιεί όλοι. Είναι αυτό που κάνεις όταν πηγαίνει, έρχεσαι ένας πελάτης στην επιχείρησή σου. Είναι το κάτι παραπάνω που κάνεις και αλλάζει την εμπειρία από μια απλή επίσκεψη σε εξωπραγματική εμπειρία, σε μια πολύ καλή κατάσταση. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και στις ανθρώπινες σχέσεις, το ίδιο μπορείς να κάνεις και στην εξυπηρέτηση, το ίδιο μπορείς να κάνεις στις υπηρεσίες που προσφέρεις. Ψάξε να δεις τι είναι αυτό το κάτι που μπορείς να κάνεις έτσι ώστε να ξεχωρίσεις. Το ίδιο μπορεί να γίνει φυσικά και στην αναζήτηση εργασίας, στο βιογραφικό σου, στη συνέντευξη, την ώρα που είσαι μέσα στον επαγγελματικό σου χώρο. Πάντα υπάρχει κάτι το οποίο μπορείς εσύ να κάνεις και προσθέτει τη δική σου προσωπική πενελιά και μετατρέπει το απλό αποτέλεσμα σε άριστο. Αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Πάμε να κάνουμε το extra meal για να πετύχουμε τα όνειρά μας. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σάββατο, καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρος, καλημέρα κόσμε. Κάντε ένα like στη σελίδα μας για να βοηθήσετε την παρέα να μεγαλώσει και μια κοινοποίηση σε όποιο βίντεο σας δίνει έτσι πραγματική έμπνευση. Καλή συνέχεια σε όλους. Φιλιά πολλά!